Στον κύριο μας, Τον ευχαριστούμε για την κρίση την Αγία, την οποία λάβαμε από τον ίδιο το Θεό. Ανοίγουμε πλέον σε αυτόν. Δούλοι ανθρώπων δεν γινόμαστε, είναι αλήθεια. Αδερφοί, αλλά θέλουμε να γίνουμε όλοι οι δούλοι του Θεού του υψίστου. Δούλο σημαίνει, αδερφοί, κατά πάντα υποτεταγμένος, κατά πάντα αφιερωμένο, κατά πάντα υπάκους. Όχι λίγο εδώ και λίγο εκεί, όχι όποτε θέλω ή όποτε έχω όρεξη αλλά ένα ζούλο αδερφή τρέφεται από τον οίκο του κυρίου του, αδερφή και κινείται κατά τη βουλή και το θέλημα του κυρίου του. Δεν, κάνει δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Και για μα ισχύει αυτό ότι όλα είναι στην εξουσία μα, αλλά δεν μα συμφέρουν όλα, αδερφή, να τα κάνουμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είμαστε στην Β' Πέτρο Επιστολή, με τη χάρη του Θεού, σελίδα 1078. Από εδώ και πέρα αρχίζουν τα πολύ σοβαρά μέσα στις επιστολές. Αδερφοί, δεν αποκρύπτει τίποτα ο Λόγος του Θεού. Όταν λέω σοβαρά, μιλάει για ψευδοπροφήτες, ψευδοδιδασκάλους και για άλλα πολλά αυτά. Δεν τα ακούμε κάθε μέρα όμως. Αλλά είναι αναγκαίο να τα ακούσουμε, αδερφοί, και να τα γνωρίζουμε αυτά. Για να φυλάξουμε τους εαυτούς μας. Από τι ακούμε, τι βλέπουμε, αδερφοί μου, και τι συναντάμε μέσα σε αυτή την πνευματική πορεία. Είναι το β' κεφάλαιο, σελίδα 1078. Υπήρξαν όμω και ψευδοπροφείτε μεταξύ του λαού, καθώς και μεταξύ σας θέλου είστε ψευδοδιδάσκαλοι, ή την θέλους οι παρισάξιοι της απολίας, αρνούμενοι και τον αγοράσαντα αυτούς δεσπότην, επισύρονται στις αυτούς ταχείαν απώλειαν. Δόξα στον Κύριό μας. Υπήρξαν, λέει όμως, είναι κάτι το οποίο ανήκει στο παρελθόν, έτσι. Εννοεί το λαό του Θεού τους Ισραηλίτες. Δηλαδή είχαν μπει και αυτοί σε περιπέτειες από ψευδοπροφήτες, αδερφοί, προσπαθούσαν να τους πλανήσουν, να τους πάνε προς τα οπίσω, να κάνουν πάλι τα παλαιά. Έχουμε παραδείγματα αρκετά από την Παλαιά Διαθήκη, αδερφοί. Ένα παράδειγμα είναι η Ζάβελ, η οποία είχε τους 900 και προφήτε. Είχε 450 του Βάλα, 400 των Αλσέων. Ψευδοπροφήτε, δεν ήταν προφήτε του Θεού. Και με αυτόν τον τρόπο πλανούσε όλο τον Ισραήλ, αδερφή. Το ξέρετε. Όλο τον Ισραήλ. Σε μια άλλη περίπτωση ήταν όταν ήθελε να πάει ο, Ιωσαφάτ, ο Αχάβ με τον Ιωσαφάτ στο πόλεμο. Όλοι λέγανε αδερφή, και μιλούσαν κατά την καρδιά του βασιλιά. Ψευδοπροφήτε ήταν. Είπαγε και βοδού, είπαγε και βοδού, είπαγε και βοδού με το συνέστημα, με το φόβο. Επειδή του τάγει η Εσάβελα εκεί πέρα, αδερφή, λέγαν τα αρεστά στο βασιλιά. Δεν λέγαν αυτά που έλεγε ο Θεό, γιατί δεν ήταν προφήτε του Θεού, αδερφή. Δόξα στον κύριο μα. Ο Ιωσαφά τα πόρεσε, αδερφή. Καλά λέει, δεν υπάρχει προφήτη του Θεού εδώ πέρα, όλου αυτού εδώ του αρλατάνου έχει μαζεμένου άγαβ και λένε όλοι το ίδιο και το ίδιο και τα ίδια. Είπα και, και βοδού και ένα ο Ανανία, αν δεν κάνω είχε κάνει και κέρατα, λέει, σαν το βόδι, έτσι θα τους κερατείς, λέει τους Συρίους. Μάλιστα. Για να δειχτούν οι άνθρωποι, για να φανούν αδερφοί, έτσι. Κάνανε πολλά. Μόλις πήγε και ο μηνυτής να βρει τον άνθρωπο του Θεού, το μίλησε κατά την καρδιά του βασιλιά. Κοίταξε να δεις να μιλήσεις κατά και εσύ όπως οι όλοι οι άλλοι. Ε. Στην αρχή του λέει ο άνθρωπος του Θεού, εντάξει, εντάξει. Εντάξει, αφού το θέλει ο βασιλιάς, εύκολο είναι όμως. Ο άνθρωπο του Θεού δεν μπορεί να πει εύκολα τα δικά του γιατί έχει φόβο Θεού, αδερφή. Το ξέρετε. Τι να πει, Να πει τα δικά του, Να πει ότι θέλει αυτό. Εδώ ο Βαλάμ αδερφή, πήγε να καταραστεί το λαό του Θεού, αντί να βγει κατάρα από το στόμα, το έβγαινε ευλογία. Δεν μπορούσε να πει ότι θέλει. Πώ θα πει ότι θέλει, Θα πω ότι θέλω, με συμφέρει. Για να λέω ότι θέλω, αδερφή, έχω, έχω κάτι συμφέρον, έχω κάποιο κίνητρο. Οι άνθρωποι του Θεού δεν λένε ότι θέλουν. Δεν κοιτάνε να αρέσουν στου ανθρώπου γιατί δεν μπορεί να είναι υπηρέτε του Θεού, αδερφή. Το λέει και από σα Παύλο. Εάν, λέει, εγώ ήθελα να αρέσουν στου ανθρώπου, δεν θα μου το δώσει Θεού, λέει. Γι' αυτό είχε πάθει τόσα, επέφερε τόσα για χάρη του έργου του Θεού, για χάρη του Χριστού, αδερφή. Γιατί δεν έκανε πίσω ούτε στου ψευδάδελφου, ούτε στου εδοπροφίτε, ούτε στου εδοδιδασκάλου. Σου έλεγε Έτσι έχουν τα πράγματα. Ποια περί το, το Μωυσί θα του δώσουμε του αδερφού από τα έθνη. Και ήρθε και σε κόντρα μαζί του. Όχι λέει. Θα πάμε στην Ιεροσόλυμα και θα δούμε τους επισημοτέρους και θα δούμε τι θα μας πούνε εκεί πέρα. Ναι αδερφοί. Τους αντιστεκόντανε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Οι άνθρωποι του Θεού αδερφή δεν κινούνται κατά την καρδιά τους, με την καρδιά τους. Τους κινεί το πνεύμα το Άγιο αδερφή Και λένε τα λόγια του Θεού. Διδάσκουνε τα λόγια του Θεού. Αναγγέλουν τα λόγια του Θεού. Κηρύττουν τα λόγια του Θεού. Όχι δικά μας όχι δικά του. Και όταν ήρθε κάτω ο Μιχαήλ, αδερφή, εκεί πέρα ο Ιωσαφάτ σίγουρα αναπαύτηκε. Να επιτέλου ένα άνθρωπο του Θεού λέει. Για πε μα. Και ο Μιχαήλ λέει: είπα και βοδού. Όχι λέει, να, πει, να στην αλήθεια, λέει ο Χαβά, λέει ο κύριο. Θε να ακούσει την αλήθεια, του λέει. Θα σου πω τώρα. Είδα τον Ισραήλ σκορπισμένο σαν τα πρόβατα που είναι πάνω στο βουνό σκορπισμένα στην πλαγιά, μη έχουν Αυτά λέει ο Κύριος. Oh, που του άρεσε. Δεν του άρεσε. Δεν σου είπα εγώ Ιωσαφάντα ότι αυτό θα μιλήσει ενάντια σε μένα. Τι τον θέλαμε αυτόν τον άνθρωπο εδώ πέρα. Τέτοιου ανθρώπου θέλουμε σήμερα, αδερφοί, να λένε όλη την αλήθεια. Όχι να αποκρύπτουν την αλήθεια. Όχι να γαργαλάνε τα αυτιά αδερφοί των αδερφών ή και του λαού. λένε την αλήθεια πώ έχουν τα πράγματα. Να κινούνται από το πνεύμα το Άγιο. Μην του το σκανδαλίσω, μην του σκανδαλίσω. Ε, Πώ θα, να στεναχωρηθώ, τον ακούω το λόγο του Θεού, στεναχωριέμαι. Α πρέπει να χαίρομαι και να γάλω, μου αδερφή, και να πάρε το πνεύμα μου και η καρδιά μου. Μάλιστα, αδερφή μου. Και λέει, πιάστε τον και ρίξτε τον στη φυλακή και δώστε του το ξερό ψωμί να φάει εκεί πέρα ψωμί άρτο πικρία. Και όταν γυρίσω, θα τον φτιάξω εγώ αυτόν. Και πήρε την τελική απάντηση από το στόμα του ανθρώπου του Θεού. Εγώ δεν είπα του λέω ότι θα γυρίσει πίσω. Είπαγε και εγώ, εδώ, αλλά εγώ δεν είπα θα γυρίσει πίσω. Εσύ τι λέτε, γύρισε πίσω. Δεν γύρισε πίσω. Γύρισε στο φέρετρο πίσω, νεκρό αδερφή. Και πολύ βαριά πληγωμένο. Καμιά φορά ακούγονται βαριά τα λόγια του Θεού, αλλά δεν είναι βαριά αδερφή. Στην καρδιά μα έρχονται καμιά φορά βαριά, γιατί δεν είναι έτοιμη να το δεχτεί το λόγο του Θεού, αδερφή μου. Γιατί υπάρχουν άλλα πράγματα μέσα στην καρδιά μα και μέσα στη ζωή μα. Υπάρχουν οι πέτρε, υπάρχουν τα εξωγόμματα, όλα αυτά τα οποία έπρεπε προκαιρού να φύγουν, αδελφοί. Δεν πρέπει να υπάρχουν αυτά μέσα μα. Δόξα στο Θεό. Εδώ μα προειδοποιεί ο λόγο το του Θεού αδελφοί, κρούει το κόδωνα του κινδύνου. Όπω και τότε υπήρχαν ψευδοπροφήτε, λέει, έτσι και μεταξύ σα. Δεν είναι απαραίτητο όμω, προσέξτε. Θα υπάρξουν, λέει, και ψευδοδιδάσκαλοι. Δεν είναι απαραίτητο να συμβαίνει αυτό σε κάθε εκκλησία, αδελφοί. Ξέρετε πότε μπορεί να συμβεί. Όταν δεν αγρυπνούν οι φύλακε που είναι επάνω στι επάρξει, στι σκοπιέ του. Όταν δεν είναι άγρυπνοι. Και θα μπουν μέσα οι ψευδεδάσκαλοι, βεβαίω, θα πούν τα δικά του. Κάποτε είχε έρθει στην εκκλησία, αδερφή. Βέβαια, με έχει προειδοποιήσει ο Θεό, έχει χρόνια τώρα, ότι θα έρθει ένα σχηλόψαρο και θα κυνηγάει τα ψαράκια, λέει, τι ψυχέ. Έτσι. Μόλι τελείωσε η σύναξη, αδερφή, πήγα και το ρώτησα. Τι είσαι, αδερφέ, από ποια εκκλησία αδερφέ. Εγώ πάω παντού, δεν έχω εκκλησία. Δεν έχει πειμένα, ναι, του λέω εγώ. Όχι, δεν έχω πειμένα, εγώ λέει. Πειμένα είναι ο Χριστό για μένα. Εγώ πάω που θέλω, κάνω τι θέλω. Και καθώ προχωράγαμε αδερφή συζήτηση, μου λέει: Το ξέρει, μου λέει ότι βρισκόμαστε στη μεγάλη θλίψη το καιρό του Αντιχρήστου. Είσαι στα καλά, σου λέει. Και θα μείνει η Εκκλησία πίσω στο καιρό του Αντιχρήστου. Ψελοδιδάσκαλο. Λέω: να το, 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 το σκυλόψαρα, λέω. Μου έρθει και μουσαι κιόλα. Σκυλόψαρα με μουσεί. Λέω: Τι, τι λε, του λέω, το αντιστάθηκα. Όχι, λέει, είναι σίγουρο, 100%. Κράτη το για πάρτι σου, του λέω αυτό και μη σε ακούσω να το, να, να το πει σε κάποιον αδερφό. Άμα θε να συζητήσουμε, σου δίνω τη διεύθυνση και το τηλέφωνο, παίρνει από το σπίτι να τα πούμε. Έλα να, 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 μιλήσουμε για το λόγο του Θεού. Να δούμε ποια είναι η αλήθεια. Σε το διδάσκαλε, αδερφή, μέσα. Βέβαια, εάν οι επίσκοποι είναι άγρυπνοι, αδερφοί, οι φύλακε τη Εκκλησία, οι φύλακε του λαού, γιατί οι επισκοπή είναι φύλακε, αδερφή. Βέβαια, όλοι είμαστε φύλακε, προσέξτε, όλοι πρέπει να είμαστε άγρυπνοι, αλλά περισσότερο οι πρεσβύτεροι και ο ποιμένα. Το τι ακούνε, τι λέει, αδερφή. Γιατί εσένα ή σε μένα, αν έρθει κάποιο στο σπίτι, αδερφή, και μου μιλάει κάτι το διαφορετικό από τη διδαχή του Χριστού, θα το πω, μπράβο, αδερφέ, έχει αποκάλυψη. Θα πω, για σταμάτα, αδερφέ. Αυτά τα πράγματα μου λε είναι παράλογα και παράδοξα και πρωτόγνωρα για μένα. Δεν τα έχω διδαχτεί αυτά. Δεν τα έχω ακούσει αυτά στην εκκλησία που πάω. Που κηρύεται η αλήθεια. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Το οποίο έχει ενεργήσει στη ζωή μας. Έχει αλλάξει τη ζωή μας. Τι μου λες εσύ τώρα. Και έχουν μερικοί τη τάση αδερφοί να διδάσκουν. Να διδάσκουν. Να μπαίνουν μπροστά από πρεσβυτέρους. Μπροστά από ποιμένες. Μπροστά, από προφήτες. Μπροστά από αδερφούς που έχουν, έχουν μέσα στις μάχες του Κυρίου και μπαίνουν μπροστά. Δεν είναι πιο έμπειροι αδερφοί. Δεν μπορεί να έχουν περισσότερο φώτιση πνεύματο Αγίου από ανθρώπου οι οποίοι είναι άγιοι και μένουν στην αλήθεια. Και, δείχνουν, και η ζωή του φαίνεται. Ο καρπό του φαίνεται. Μάλιστα. Δεν πρέπει να ακούμε σε κάθε φωνή αδερφοί. Και δεν πρέπει, δεν, δεν πρέπει να πιστεύουμε και κάθε πνεύμα. Θα έρθει κάποιο να σου πει ότι ο Χριστό δεν ήρθε σαν άνθρωπο, ήρθε σαν άγγελο. Ή πάγει ο πίσω μου σατανά που ήρθε ο Χριστός σαν άγγελος, μα ο Χριστός δεν είναι άγγελος. Είναι ο, ο ποιητή και ο δημιουργό των άγγελων ο Χριστό. Και τον προσκυνούν όλοι οι άγγελοι. Δεν είναι ποίημα. Τι δηλαδή ήρθε ένα πνεύμα να μα σώσει. Ναι, αλλά αφού ήταν πάντα, ήταν πάντα παρά το Θεό. Έτσι δεν είναι. Άρα, επειδή ο Θεό είναι πνεύμα, ήρθε ένα πνεύμα στη γη. Ήρθε ω πραγματικό άνθρωπο με σάρκα και οστά. Όμοιο σώμα με το δικό μα, αλλά χωρί αμαρτίε. Εδώ και μετά την ανάσταση, λέει στου μαθητέ του, ψηλαφίσατε με και ιδέα ότι η πνεύμα σάρκα και οστά δεν έχει καθώ με θεωρείται έχοντα. Και θα είχε, <coughs> δεν θα είχε αδερφή σώμα και πριν τη σταύρωσή του, πριν την ανάστασή του. Σε αυτό τη δάσκαλη, αδερφή. Πλάνε. Από όλα αυτά μα προειδοποιεί ο λόγο του Θεού, αδερφή. Αλλά πώ θα τον καταλάβω, άμα είναι γνήσιο ή αν είναι ψεύτικο. Από τον καρπό του, από τη ζωή του, αδερφή από τη ζωή του. Εκεί φαίνεται. Ζει δικαίω Αγίο και ψευό στο παρόντα από αιώνα. Ζει. Αγωνίζεται. Αδερφοί, μέσα στο έργο. Είναι μεταξύ των αδερφών. Είναι πρόβατο ελευθέρα βοσκή. Να μην πω κατσίκι ελευθέρα βοσκή. Αδερφοί μου. Γιατί ένα αδερφή ο οποίο πραγματικά έχει το πνεύμα του Θεού, έχει το πνεύμα τη ενότητα και τη αγάπη. Δεν ξεχωρίζει τον εαυτό του. Έχοντες άλλο πνεύμα, εγώ τα ξέρω καλύτερα, εγώ τα λέω καλύτερα, εγώ, εγώ έχω αποκαλύψεις εγώ. Έλα πες στην Εκκλησία τις αποκαλύψεις. Στο σπίτι κάνει το δάσκαλο ενώ στην Εκκλησία μουγκα. Ο Θεός έχει θέση αδερφοί στην Εκκλησία, τα άλλους, άλλους το να είναι Απόστολοι, άλλοι να είναι Προφήτες, άλλοι να είναι Ευαγγελιστές, άλλοι ποιμένες και διδασκάλοι για την ελιοποίηση του σώματος του Χριστού που είναι η Εκκλησία του. Δεν τους έβαλε αυτούς για το σπίτι, για το σπίτι μόνο, ούτε και τους προφήτες για το σπίτι. Υπάρχουν ψυχές και καρδιές στο σπίτι προφητεύουν, στην Εκκλησία δεν ακούς τη φωνή τους. Αυτό είναι μεγάλο λάθος και είναι πλάνη, αδερφή. Όταν λέει για την οικοδομή της Εκκλησίας, η Εκκλησία είναι το σύνολο των ψυχών, είναι των αδερφών το σύνοδο. Γιατί, το, γιατί μου το έδωσε ο Θεός, για το συμφέρον των πολλών. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ό,τι γινόντα στην παλέτα αυτή και αδερφή είναι τύπος. Για μας, Παραδείγματα για μα είναι όλα αυτά, για να μαθαίνουμε κι εμεί. Ψευδοπροφήτες. Βγαίνανε εκεί, λέγανε τα δικά του αδερφή. Μάλιστα, για να πλανήσουμε τι. Το λαό του Θεού. Του πιστού ανθρώπου, αδερφή μου. Αδερφή, προτεραιότητα στη ζωή μα την πνευματική έχει διδαχή, η διδασκαλία. Προσέξτε. Στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία και ενέμενα λέει ομοθυμαδόν εν το ιερό, προσέξτε. Ενέμενα λέει εν τη διδαχή των Αποστόλων. Γιατί δεν λέει τα κηρύγματα τους. Δεν κάνα κηρύγματα, περισσότερο μαθήματα κάνα. Τη δασκαλία του Ιησού Χριστού τους διδάσκανε. Τα λόγια του Ευαγγελίου τους διδάσκανε, αδερφοί. Τα λόγια της ευσέβειας τους διδάσκανε, όχι της ασέβειας. Τα λόγια της αγάπης τους διδάσκανε. Τα λόγια της ενότητος αδερφοί και περισσότερο της αγάπης γιατί από την αγάπη που θα έχετε μεταξύ σας είπε ο Κύριος θα γνωρίζουν οι άνθρωποι ότι είστε δικοί μου. Τους διδάσκανε για τη βάπτιση ενίδατη, τους διδάσκανε για τη βάπτιση εμπνεύματη. Τους διδάσκανε, αδερφοί όλη, όλη την αλήθεια. Όχι μόνο ένας, με τα διαδοχής πιστεύω όλοι. Αδερφοί, ευχαριστούμε τον Θεό. Εδώ λέει, προειδοποιεί ο Απόστολος Πέτρος για το Πνεύμα του Αγίου. Ισχύει και για μας αυτό. Αφού υπήρξαν, λέει, στην Παλαιά Διαθήκη μεταξύ των Ιδρυτών ψεύδο προφήτε, καθώς και μεταξύ σας εδωσε είστε ψεύδοδιδάσκαλοι, ο Απόστολος Παύλος είχε πολλή αποκάλυψη πάνω σε αυτό, το ξέρετε. Όταν εκάλεσε ε, τους πρεσβετέρους της Εφέσου, αδερφοί, να τους μιλήσει, να τους πει τα τελευταία λόγια, δεν αν ξαναβλέπανε πλέον, του είπε ότι σα εκήρυξα όλη την αλήθεια και σε συνάξει και στα σπίτια με τα πολλών τα κρύων. Και του είπε τα τελευταία λόγια: Ήταν μπορώ να σα πω η χαριστική βολή. Προσέξτε τον εαυτό σα και το πίμνιο ει το οποίο ο Θεό σα έθεσε επισκόπου να πειμάνετε την Εκκλησία του Θεού, την οποία αγόρασε με το ίδιο αυτό αίμα. Γιατί του είπε: Προσέξτε του εαυτού σα και μετά από το πίμνιο. Γιατί μετά την αναχώρησή μου του είπε. Όταν εγώ Αποδημήσω από τη ζωή αυτή, από τη γη αυτή, με καλέσει ο κύριο να πάω κοντά του, θα έρθουν ανάμεσά σα, λέει, λύκη βαρύ. Λύκη. Η λύκη δεν είναι από το κοπάδι, δεν είναι πρόβατα. Είναι κάτι το οποίο έρχεται απ' έξω, αδερφή. Αλλά με προβιά προβάτου. Φοράει τη γούνα του προβάτου, λέει, προβατάκι είναι αυτό. Για άκουσε τα μουγκριτά του, κάνει μπε ή κάνει, Ω, σαν το λύκο το προβατάκι αδερφή μπέκανε, βελάζει. Δεν δαγκώνει, δεν έχει δόντια σουφλερά σαν το λύκο να δαγκώσει. Το προβατάκι μένει στο κοπάδι. Μόνο άμα πλανηθεί και χαθεί το καημένο όλο φωνάζει. Δεν σταματάει να φωνάζει άμα πλανηθεί ή χαθεί. Φωνάζει, 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 βελάζει μέχρι που κουράζεται και αποκάμει. Άμα το βρει ο τσομπάνο, ο πειμένα, καλό. Το, το φορτώνει στον ώμο και το πάει πίσω στο κοπάδι. Αλλά ο λύκο αδερφή, άλλους τόγκους έχει. Άλλη είναι η συμπεριφορά του, Αδελφοι. Με λίγα λόγια μπορούν να πούμε άνθρωποι εκμεταλλευτέ. Μπορούν να πουν ανάμεσα άνθρωποι οι οποίοι θα προσπαθούν να μας εκμεταλλευτούν. Αδερφή, να μας πληγώσουν. Να μας ματώσουν να, να, να καταλαλούν τους αδερφούς, να προσπαθούν να κάνουν πηγάδια δικά τους ομάδες δικές τους και να, και, και, για να χωριστεί η εκκλησία σε κομμάτια, σε μερίδες. Αυτά από τους λύκους προέρχονται, ξεχωρίζουν ψυχές. Εγώ αυτόν θέλω. Με αυτόν κοντά, αδερφή Και του μιλάει στη γλώσσα του, αδερφή Και άμα το προβατάκι δεν προσέξει, θα πλανηθεί σίγουρα. Σίγουρα θα πλανηθεί, αδερφή Αδελφοί, να δώσουμε πάρα πολύ προσοχή στα... στο γεγραμμένο λόγο του Θεού, γιατί οι μέρε που ζούμε είναι πολύ πονερέ και πολύ κακέ. Πάρα πολλές κακέ. Οι πλάνε έχουν πληθυνθεί, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Θα προσέχουμε το λόγο του Θεού. Τι λέει στο λόγο του Θεού, αδερφί. Μα θα έρθουν ψευδοδιδάσκαλοι. Λέει και κάτι άλλο για του διδασκάλου ο λόγο του Θεού, αδερφή. Ο Ιάκωβος, αδερφοί λέει, μη πολύ διδάσκαλοι. Το λέει για εμά που είμαστε μέσα στην Εκκλησία. Γιατί πολλά πιούμε να Και οι διδάσκαλοι θα, δώσουν, θα λάβουν μεγαλύτερη κατάκριση. Γιατί ο άνθρωπο ο οποίο διδάσκει και δεν πράττει και δεν πει θα ονομαστεί πολύ μικρό στη Βασιλεία των Ράνων. Πολύ λίγο. Δηλαδή ο μισθό θα είναι πολύ λίγο. Ο άνθρωπο ο οποίο πει και διδάσκει αυτά που λέει τα κάνει, τα έχει ζήσει. Μιλάει από εμπειρίε τη ζωή του, αδερφή. Δεν τα λέει απλά, αλλά τα αισθάνεται, τα ζει, τα πιστεύει, αδερφοί. Και προσπαθεί και αγωνίζεται να τα εφαρμόσει μέσα στη ζωή του, αδερφοί μου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αυτοί οι οποίοι τον ακούνε, αδερφοί, οφείλονται, διδάσκονται, αυξάνονται, ευλογούνται από τον Θεό. Για τα λόγια αυτά είναι αλήθεια, αδερφοί. Είναι τα λόγια του Ιησού Χριστού, είναι τα λόγια του Θεού. Δεν είναι ανθρώπινα λόγια, αδερφοί μου. Δεν είμαστε γεμάτοι με τη φιλοσοφία του κόσμου, με τη γνώση του κόσμου. Θέλουμε να είμαστε γεμάτοι με το Λόγο του Θεού και με το Πνεύμα του Θεού. Και να διατυπώνουμε τις αλήθειες του Ευαγγελίου, του Λόγου του Θεού. Αδερφοί μου, ευχαριστούμε τον Κύριο. Και λέει, αφού του είπε ότι μετά την αναχώρησή μου, θα εισέλθουν λύκοι βαρύ μη φιδωμένου. Δεν θα λυπηθούν τα πρόβατα. Ο λύκο δεν λυπά τα πρόβατα. Αδερφή, τα μισεί τα πρόβατα. Τα δόντια του δείχνει όταν, βλέπει πρόβατα, αδερφή. Έτοιμο να ορμήξει είναι. Βέβαια, μέχρι εκεί οι πρεσβύτεροι αδερφοί σου λένε τώρα. Εμεί είμαστε άγρυπνοι, εμεί είμαστε πνευματικοί, εμεί θα του αντιληφθούμε. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι καθόλου εύκολο, αδερφή. Άμα δεν υπάρχει διάκριση από το Πνεύμα το Άγιο, αδερφή, άμα δεν υπάρχει φανέρωση από το Πνεύμα το Άγιο, όταν το καταλάβεις θα είναι πολύ αργά, ότι ήταν λύκος. Όταν δεις τις ψυχέ να ματώνουν, τότε θα το καταλάβεις. Αλλά από το καρπό αυτόν είπε ο Κύριος, αδερφή, θα γνωρίζετε. Από το καρπό. Μετράει πάρα πολύ αυτό, αδερφή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τα πρόβατάκια δεν, δεν λαλούν διαστραμμένα, αδερφή. Το ξέρετε. Ούτε η δούλη του Θεού μιλά διαστραμμένα. Διαστρε... Διαστραμμένα σημαίνει διαστρεβλώνω την αλήθεια. Τη λέω όπως θέλω εγώ. Θα το... θα, το... πω με τη σοφία μου, με τη ρητορία μου. Θα το πω έτσι ώστε να αρέσω. Είπα τις προάλλες στο Λεόμπεργκ, ο λόγος λέει, δεν είναι ένα κοκτέλ να το ανακατέψεις και να το κάνεις όπως θέλεις εσύ ή όπως θέλει κάποιο άλλο. Γιατί ο πελάτη όταν πάει στο ρεστοράνι στο πάρκο, ένα κοκτέλ έτσι και έτσι λέει. Και του το, το κάνει ανάλογα έτσι. Στην Εκκλησία δεν είναι έτσι, αδερφοί. Δεν μπορούμε να ανακατέψουμε το Λόγο του Θεού, να το θολώσουμε το Λόγο του Θεού και να το σερβίρουμε όπως θέλουμε εμείς το Λόγο του Θεού. Προτιμούμε το Πνεύμα το Άγιο να δώσει το Λόγο του Θεού και να σερβίρει το Λόγο του Θεού στο λαό του Θεού, αδερφοί, για να χορταστεί και να εφραντεί ο λαό του Θεού. Είναι το καλύτερο, είναι το ωραιότερο, είναι το ωφελημότερο για μας τους πιστούς ανθρώπους, αδερφοί. Να ρέει ο λόγο του Θεού από το πνεύμα του Θεού. Να έρχεται ο λόγο του Θεού από το πνεύμα του Θεού. Με αποκάλυψη, με σοφία, ή με τα χαρίσματα, με διακονίε που ο Θεό δίνει, αδερφή μου. Βέβαια, ο ψωδεδάσκαλο, αδερφή, θα, δεν θα φανερώσει αμέσω την πλάνη του, αυτή που έχει μέσα του. Γιατί ο λόγο του Θεού, αδερφή, δεν κυριάζεται με γνώμε ανθρώπινε. Εγώ, εγώ, εγώ ε, έτσι νομίζω, αδερφέ, έχω τη γνώμη αυτή. Κράτησε το για πάρτι σου, αδερφέ. Κάποτε έχει έρθει κάποιο στο σπίτι και μου λέει: Το μυρίζω, αδερφέ, λέει το 18 θα έρθει ο Χριστό. Μου είχε πει, είχε κάνει κανένα... Άμα δεν είναι το 18 θα έρθει το 26. Λέω τι μου λε. Λέει, έκανα λογαριασμού, λέει. Εγώ και το. Βγήκε, Βγήκε αυτό το άθροισμα, μου λέμε. Ένα... λέει εμένα. Κοίταξε, αν δεν αδερφού μου, του λέω. Κράτησε το για πάρτι σου αυτό. Μην αναφέρει να έχει σε τέτοια πράγματα. Ημερομηνίε και τέτοια. Μερικοί λογαριάζουν, τον... ξέρουν πότε θα έρθει ο Χριστό, την ελευσή του. Και λένε για Χρονολογικά, χρονολογικά θα έρθει ο Χριστό, τάδε ημερομηνία. Άντε, αδερφέ τώρα. Τι θε να δείξει, ότι τα ξέρει όλα. Εδώ ο Θεό δεν το φανερώνει. Δεν μιλάει για αριθμού. Ή και τη γέννηση του Χριστού, κανεί δεν ξέρει πότε ακριβώ γεννήθηκε, αδερφέ. Αλλά λέμε την αλήθεια τώρα. Τι να πω, γεννήθηκε 25 Δεκεμβρίου. Για μένα είναι αδύνατο. Θα σα πω γιατί. Οι ποιμένε είχαν τα ζώα έξω στου αγρού, αδερφή. Ε, το ζώο το χειμώνα το έχουν στου δεν το έχουν έξω. Τα ημερολόγια έχουν αλλάξει πολλέ φορέ. Το Γρηγοριανό, το Ιουλιανό, δεν ξέρω και τι άλλο υπάρχει, το Εβραϊκό, το Μουσουλμανικό, δεν ξέρω τι. Δεν μιλάει για τη μέρα συγκεκριμένη, αδερφή. Δεν το λέει στο λόγο του Θεού. Δεν το λέει. Αδερφή μου. Και για την έλευση του Κυρίου δεν το λέει πότε θα έρθει ο Χριστός. Από τα σημεία μόνο λέει. Και μας συνιστά να είμαστε έτοιμοι. Κάθε ώρα δεν στοχάζεται έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Αγρυπνείτε και προσεύχεστε για να, α, για να, αποφύγετε όλα αυτά που θα γίνουν στον κόσμο. Και όταν δείτε πάντα τα αυτά να γίνονται, ανακύπτεστε τα σκεφαλά σα προ τα πάνω, πλησιάζει η απολύτρωσή σα. Δεν λέει θα έρθει το 2020. Τα σημεία τα βλέπουμε. Αδερφή, όλα αυτά είναι στη δικαιοδοσία του Θεού. Αλλά γιατί θες να εντυπωσιάσεις, να πεις ημερομηνία, ημέρα, χρόνο, αδερφέ μου, αδέρφια μου. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Χρειάζεται μόνο να βρεθούμε έτοιμοι. Θα βρεθούμε έτοιμοι. Θα βρεθούμε άγρυπνοι. Θα είναι το ημάτιό μας καθαρό και λευκό. Θα έχουμε το Αγίου μας μελάδι. Αυτό πρέπει να μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Όχι ότι θα έρθει ο Χριστός φέτος. Αν δεν έρθει φέτος, το θα του χρόνου. Όσα δεν πιάνει αλεπούτα κάνει κρεμαστάρια, έτσι μου φαίνεται, αδελφοί. Ε. Δηλαδή τι, άμα δεν έρθει φέτο, θα έρθει σίγουρα του χρόνου. Μακάρι να έρθει απόψε. Μακάρι γιατί να μην έρθει. Κύριο είναι ότι θέλει, κάνει και όποτε θέλει, έρχεται. Δεν το φανερώνει ο λόγο του Θεό αυτό, αδερφή; ε είναι το σημείο τάδε, το σημείο τάδε. Έχουμε δει πολλά σημεία να γίνονται. Και θα γίνουν ίσω κι άλλα, μου. Ο Θεό να μα φυλάει, αδερφοί. Τι θέλουμε, να, να μα μας βγάλουν οι άνθρωποι ψευδοπροφήτε και ψευδεδάσκαλου. Να μην είναι στο γεγραμμένο λόγο το Θεό, όπω είναι γραμμένο, αυτά τα οποία μα φανερώνει, μα αποκαλύπτει και ό,τι είναι γεγραμμένο, να μην φρονούμε ούτε περισσότερο ούτε λιγότερα. Τελείωσε, αυτά είναι. Αδερφοί. Ναι, αλλά όλοι γιορτάζουν Χριστούγεννα, μην γιορτάζουμε και εμεί Χριστούγεννα. Ναι, με γαλοπούλε, με πάπια, με γουρνάκια, να γιορτάζουμε. Ε, εντάξει. τα κάνουμε κάθε μέρα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Γιατί yeah, δεν υπάρχουν άλλε μέρε να φάμε τι γαλοπούλε και τι πάπιε, αδερφή. Πρέπει μια συγκεκριμένη μέρα σήμερα να φάω γουρούνι οπωσδήποτε. Θα το φάω αύριο, θα το φάω μεθαύριο. Ή την πάπια. Θα πάω στο κινέζο, θα φάω την πάπια όποτε θέλω. Παραδείγματα. έδωσα, στα αδερφή, έτσι δεν είναι. Πρέπει οπωσδήποτε σήμερα να φάω γεμιστή γαλοπούλα με ρύζι. Γιατί άμα φάω, ξέρω εγώ ψάρι, θα με πειράξει. Γι' αυτό λέει στην προς Εφεσίους επιστολή, αδερφή, στην Κολοσσάη μάλλον, λέει, να μην μας κρίνει κανένας για Σάββατα, νεομηνίας, για εορτάς. Ακόμα και οι Χριστιανοί τα παρατηρούν. Ε, σήμερα είναι ομηνία. Μάλιστα, ευχαριστώ, αδερφέ. Καλό μήνα. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά, αδερφέ. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αδερφέ, με τον κύριο θα έχω καλή εβδομάδα. Χωρί τον κύριο δεν θα έχω καλή εβδομάδα. Δεν γίνεται, αδερφέ. Έχουμε γιορτή το Πάσχα να ψήσουμε τα αρνή. Ποιο αρνή, αδελφοί, ο αμνό του, του Θεού ε, ε, θυσίασε τη ζωή του για μα. Ο Ιησούς Χριστό. Αυτά θα μα συστήσουν στο Θεό ή τα υπάρχοντά μα θα μα συστήσουν στο Θεό, ή η γνώση μα ή και τα έργα μα ή η δικαιοσύνη μα που είναι σαν ένα ρηπαρό ημάτιο. Όχι, αδελφοί. Η υποταγή και η υπακοή στο λόγο του Θεού, αδελφοί. Το ξέρετε. Ευχαριστούμε τον Κύριο αδερφή, ο Θεός να μας φυλάει. Από τον καιρό του Αποστόλου Παύλου υπήρχαν αυτά τα φαινόμενα. Αδερφή, είπε και στους πρεσβυτέρους της Εφέσου, βέβαια με τους λύκους όλα καλά, αλλά όταν τους έδειξε με το δάχτυλάκι του, λέει, και από εσά λέει. Μόλις τους είπε και από εσά. όχ, μας έκανε στην καρδιά, περίβολη αδερφέ Παύλο, με εμείς. Εμεί που κηρύττουμε την αλήθεια, ξέρετε πόσο γρήγορα μπορεί να έρθει η πλάνη, αδερφή. Γνώριζα ανθρώπου που κηρύττουν την αλήθεια και στο τέλο αρνηθήκαν όλη την αλήθεια. Λένε αυτά που κήρυτα τα, τα αρνούμε όλα. Βαφτισμένο με πνεύμα Άγιο και χρησμένο, αδερφή, τα αρνούμε όλα. Μα το πνεύμα το Άγιο, οι ξένε γλώσσε τι ήξερε εχθέ και προχθέ. Άλυφε με λάδι του ασθενεί και ο κύριο του θεράπευε, το ξέχασε. Εσύ πέλαβε θεραπεία, το ξέχασε. Αρνούνται το Χριστό. Έτσι λέει. Θα συσσωρεύσουν αιρέσει απολία, αδερφή. Αρνούνται το Χριστό. Αρνούνται την πίστη, αρνούνται το Χριστό. Αρνούνται την αλήθεια, αρνούνται το Χριστό. Αρνούνται τους αδερφούς αδερφοί, προδώνουν το Χριστό. Ναι, αδερφή. Μα μπορεί να συμβεί αυτό. Και από εσά λέει, ανάμεσά σα λέει. Θα σηκωθούν άνθρωποι και θα μιλήσουν διαστραμένα Διεστραμμένα. Ναι, αδερφέ. Για ποιο λόγο όμω θα μιλήσουν διαστραμμένα, Για να αποσπάσουν ψυχέ από πίσω του. Γιατί εδώ θα μαζευόμαστε. Α κάνουμε κι εμεί μια ομάδα εδώ δίπλα. Πριν μερικά χρόνια, αδερφή, πέφτανε κούφιε ντουφεκέ. Πώ εδώ θαύματα μαζεύονταν εκεί μια πρασά. ο κύριε, έφυγε από εμά και πήγε εκεί. Αυτοί μα έχουν θάψει ζωντανό, λέω. Αυτοί μα μισούνε. Εμεί του αγαπάμε, δεν έχουμε πρόβλημα μαζί του. Θαύμα εδώ, το, θαύμα και άρχισα να, λίγο να, να με λέω, κύριε, τι γίνεται. Έφυγε η παρουσία σου από ανάμεσά μα και πήγες σε ανθρώπου οι οποίοι καταλαλούν το λαό σου και μισούν την εκκλησία σου. Αν είναι δυνατόν, λέω. Μην μα εγκαταλείψει, κύριε. Μην ανάμεσά μα. Μην είναι μαζί μα. Δόξα στο Θεό. Δεν μα έχει αφήσει ο κύριο, αδερφή. <Το> Αλλά <συνά> καμιά φορά, αδερφή, ακούμε ντουφεκέ άσφαιρε. Ξέρετε, υπάρχουν και και σφαίρε που δεν έχουν μέσα μπαρούτι και αυτό, έχουν το σκάι εκεί πέρα. Ακούσαν πα, πα, τίποτα. Αδερφοί, δεν θα μα πειθούν αυτά, αδερφοί, ούτε μα πλάουν αυτά τα πράγματα. Γιατί για να αποσπάσουν ψυχέ να πάνε εκεί, κοντά του, ανάμεσά του. Αδερφοί, έχουμε τη βεβαιότητα στην καρδιά μα ότι ο κύριο μα έβαλε στην αυτή την εκκλησία. Ο κύριο μα οδήγησε. Εγώ προσωπικά δεν αμφιβάλλω καθόλου. Γιατί είδα το χέρι του Θεού στη ζωή μου πολύ δυνατό αδερφή, πάρα πολύ δυνατό. Έχω δει θαυμάσια και μεγαλία και στη ζωή μου και σε άλλους αδερφούς. Έχουμε δει πολλά αδερφή, έχουμε ακούσει πάρα πολλά. Μα έχει φανερώσει ο Θεός πάρα πολλά, με λύπνια, με οράσεις αδερφή. Έχουμε δει θεραπείες να γίνονται, Βεβαίω. Ποιος ενεργεί ο Θεός. Ποιος συμμαρτύρει ο, ο Χριστός. Αυτά θέλουμε αδερφοί και σε αυτά θα μείνουμε. Δηλαδή άμα, δούμε, αδερφή, άμα δούμε, λίγο ατονία στο λόγο του Θεού τα βάζουμε με τους αδερφούς. Ε, σίγουρα ποιμένας Και αυτό είναι λάθος διδασκαλία και κατεύθυνση αδερφοί. Πάντα ο ποιμένας θέει αδερφοί. Ή πάντα οι πρεσβύτεροι φταίνε. Ή φταίς εσύ φταίω εγώ. Μήπως έχουμε μείνει αδρανείς και αργοί αδερφοί και έχει έρθει στρέφια μέσα μας και τα βάζει ο ένας με τον άλλον. Αδελφοί, ο, Θε, ο Θεό έχει αναθέσει κάποιο έργο να κάνει. Κάντο, μην κοιτά το έργο του αλουνού. Ο Θεό μα έχει βάλει εδώ πέρα να είμαστε μια ομάδα. Και όταν οι ομάδε, αδερφοί, δεν παίζουν μαζί, δεν προχωράνε μαζί, χάνουν. Δεν θέλουμε να είμαστε χαμένοι, αδερφοί. Θέλουμε να είμαστε ενωμένοι και αγαπημένοι για να κερδίζουμε μάχε. Να κλαίμε με τα κλεόν των αδερφών και να χαιρόμαστε με τα χαιρόν των αδερφών. Ευλογεί ο Θεό τον αδερφό μου, γιατί να στεναχωριέμαι, πρέπει να χαίρομαι. Σε ευχαριστώ κύριε Πευλόησε στον αδερφό μου. Την αδερφή μου. Πας και ο αδερφός. Κύριε λέει σε τον αδερφό μου. Θεράπευσε τον. Ελευθέρωσε τον. Αυτό σημαίνει ένα αδερφή. Ένα σώμα. Μια καρδιά. Μια ψυχή. Ένα πνεύμα. Όχι να φθόνο μέσα μου κακό. Ζήλο κακό. Α μόνο αυτός θα προφητεύει. Και εγώ θα προφητεύω. Άμα σε έχει δώσει ο κύριο το χάρισμα, προφύτεψε μέρα νύχτα, αδερφέ, να οικοδομηθούμε κι εμεί τουλάχιστον. Και να παρηγορηθούμε. Αλλά το να ζητάω κάτι από φθόνο για να προσπεράσω κάποιον, να γίνω καλύτερο του άλλου, αδερφιανότερο του άλλου, δεν θα πάω καλά. Δεν θα πάω καλά. Οι ανταγωνισμοί μέσα στην Εκκλησία πρέπει να εξαρριφθούν, αδερφοί. Συναγωνισμός πρέπει να υπάρχει. Συναγωνισμός να αγωνιζόμαστε μαζί. Ανταγωνισμό σημαίνει, αδερφοί, ότι ανταγωνίζομαι, πάω να προσπεράσω, πάω να σβρώξω. Δεν, αυτά στην Εκκλησία του Θεού δεν είναι καλά, αδερφοί. Ο Θεός θα μας φυλάει. Μη μας εξαπατάει η καρδιά μας. Γιατί ο Θεός εργάζεται μόνο με ταπεινούς ανθρώπους και ειλικρινείς. Πιστεύω ότι ο Θεός, αδερφοί, θα μας τελειοποιήσει, θα μας τακτοποιήσει όλους. Αφού θέλουμε να πάμε να το δούμε μια μέρα, έτσι δεν είναι. Δεν θα μας αφήσει έτσι ο Κύριος. Δεν θα μας εγκαταλείψει. Είδα ένα βράδυ ένα ενύπνιο οδηγούσα το αυτοκίνητο και με προλαβαίναν άγρια ζώα, τίγρη από εκεί, πάνθυρα από εδώ. Πατούσα γκάζ, λέω τι θα με φτάσουν, λέω. Αμάν, λέω άμα με φτάσουν. Λέω κύριε, δώσε μου περισσότερο δύναμη, με προλάβει το κακό, λέω. Θα με κατασπαράξουν αυτά τα άγρια θηρία, λέω. Μάλιστα, και ξύλισα, λέω πιο πολύ πλήρωση πνευματό Αγίου. Περισσότερο γέμισμα, αδερφή, που σημαίνει περισσότερο δύναμη. Ναι αδερφέ. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Ο Θεός να μας φιλάει αδερφέ ή την δεσέλωση παρισάξει αιρέσεις απολίας. Αιρέσεις σημαίνει αφαιρούν από το Λόγο του Θεού ή και προσθέτουν από το Λόγο του Θεού αρνούμενοι και τον αγοράσαν αυτούς δεσπότην τον Χριστό. Τον αρνούνται. Επισύρονται σε αυτού τα χένα πόλια. Κακό στον εαυτό του κάνουν το λέει και σε ένα άλλο σημείο όπως ο Πέτρος, Εδώ πέρα, μα δούμε απέναντι αδερφή, λέει στο τρίτο κεφάλαιο και νομίζετε σωτηρία τη μακροθυμία του κυρίου. Από το 15 δάφιο διαβάζω, του κυρίου ημών. Καθώ ο αγαπητό ημών αδερφό Παύλο έγραψε προ εσά κατά τη δοθή σα αυτό σοφία, ω και επάσεστε σε επιστολέ αυτού. Λαλών. Εν περί τούτων περί των ανθρώπων, των διεστραμμένων και των πλάνων. Λέει, μεταξύ των οποίων είναι την άδεις νόητα, <coughs> τους φαίνονται ακαταλαβίστικα και δύσκολα να τα ερμηνεύσουν ή να τα διδάξουν. Τα οποία οι αμαθείς δεν έχουν καθίσει στο θρανίο για να μαθητεύσουν αδερφοί, ούτε έχουν συνεργαστεί με κάποιους εργάτες ή δούλους του Θεού. Αυτοί θέλουν να είναι αυτοκέφαλοι. Δεν μπορούμε από μόνοι μας αδερφοί. Δεν γίνεται. Και αμαθείς και αστήρικτοι έχουν χάσει το στήριγμό του που είναι ο Χριστός. Δεν στο Χριστό. Δεν στηρίζονται στον Χριστό ή στο λόγο του Θεού στην αλήθεια. Στρεβλώνουσιν ω και τα λοιπά γραφά, στρεβλώνουσι, τα λένε όπω θέλουν, προ την ιδία αυτόν απώλεια. Διπλή μαρτυρία, αδελφοί. Προ την ιδία αυτόν απώλεια. Με συμφέρει. Πρέπει να φοβάμαι το Θεό να σέβομαι και να αγαπάω το Λόγο του Θεού έτσι όπως είναι. Δεν το καταλαβαίνω, δεν το ξέρω, Κύριε βοήθησέ με. Στείλει στείλε έναν αδερφό, έναν άνθρωπο που να μου το εξηγήσει. Εδώ ο Ευνούχος ήταν εμορφωμένος πολύ και αναρωτιόταν ο καημένος. Για ποιον μιλά ο προφήτης, για τον εαυτό του, για ακόμη, κάποιον άλλον. Και ο Θεός με ρίμνησε αδερφή να του στείλει τον κατάλληλο, να του το, 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 το... κάνει πιο λανά, να, να το καταλάβει ποιος, για ποιον μιλάει ο Λόγος του Θεού. Γιατί άμα βγάλω μέσα στο συμπέρασμά μου, έτσι λέει, αυτό είναι αυτό λέει και τίποτα άλλο. Όχι δεν είναι αυτό, αδερφοί. Δεν είναι αυτό. Άμα δεν ξέρω κάτι, δεν ξέρω. Άμα δεν καταλαβαίνω κάτι, δεν καταλαβαίνω. Δεν το καταλαβαίνω, κύριε. Εδώ οι μαθητέ είχαν το νου κλειστό, αδερφοί. Μέχρι την ανάσταση και μετά, ο κύριο άνοιξε το νου για να καταλάβουν τι γραφέ. Γιατί αν κάποιο έχει κάτι από το Θεό, αδερφοί, μια διακονία, είναι διδάσκαλος, έχει φανερώσει και αποκαλύψεις. Ξέρει ότι ο Θεός του δίνει το λόγο. Ξέρει. Να το κηρύττει και να το διδάσκει. Όχι να έχει το κάφημα στον εαυτό του, όπως και οι μαθητές του Κυρίου. Δεν είχα το κάφημα στον εαυτό του, γιατί ήταν ψαράδες, αδερφοί. Ψαράδες. Απλοί άνθρωποι. Άμα ήταν των υψηλών γραμμάτων, ο Απόστολος Παύλος που ήταν των υψηλών γραμμάτων, είχε σκόλοπα στο σώμα του, το ξέρετε. Σκόλοπα. Άγγελο και λέει Σατάν λέει «Μεραπίζει για τις πολλές αποκαλύψεις. Κάτσε κάτω Παύλε. Πολλές αποκαλύψεις, πολλά γράμματα, το νόμο το ξέρεις θα παίξει ένα κάτω. Κάτσε κάτω, κάτω, αδερφέ χαμηλώνε. Έχει το τρόπο το κύριο και χαμηλώνει τα παιδιά του, τους δούλους του. Κάτσε κάτω. Μη, μη σηκώνεις τα ότι σου, τα ξέρεις. Γιατί στο λόγο το λέω, όποιος νομίζει ότι ξέρει τι, δεν ξέρει τίποτα. Και όποιος νομίζει ότι έμαθε τι, δεν έμαθε οδένα, ότι έπρεπε να μάθει. Αδερφή, το Πνεύμα το Άγιο θα αφήσουμε να μας διδάξει, αδερφή πάσα την αλήθεια. Και όσο ο Κύριος ανήγγειλε και δίδαξε, να μας τα υπενθυμίσει το Πνεύμα του Θεού. Γιατί δεν υπάρχει καλύτερο συνδυασμό αδερφή από το Πνεύμα το Άγιο στο Λόγο του Θεού και στη διδαχή. Να τα βάλω εγώ έτσι σωστά, να τα μαγειρέψω όπως θέλω, όπως είπα τα κοκτέλ, να τα ανακατέψω όπως θέλω και να τα σερβίρω. Μια φορά αδερφή λέω θα ετοιμάσω αυτό το ωραίο κύριμα, μ' άρεσε ο λόγος εδώ, αυτό θα πω Μόλις ανέβηκα επάνω, γιχ, δεν μπορούσα να βγάλω λέξη από αυτό, τίποτα. Και τώρα λέω, ό,τι θα σου δώσω εγώ θα πεις. Όχι δηλαδή ότι σ' αρέσει εσένα, όχι να αρέσεις σε ανθρώπους, ό,τι θα σου δώσω εγώ θα πεις. Αμήν Κύριε, δώσ' εμείς πάντα ό,τι θέλεις. Το καλύτερο είναι αυτό αδερφέ. Ό,τι δηλαδή, εσένα ευαρεστεί. Εσύ βλέπεις τις ανάγκες, βλέπεις βλέπει τι καρδιέ του λαού σου, των παιδιών σου, το δικατέρων σου. Εσύ, εσύ κύριε. Θα πει αδερφέ, πάντα τα, τα, τα κηρύγματά σου είναι διαπνεύματο Αγίου. Εύχομαι αδερφή να είναι. Και το θέλω πάρα πολύ να είναι. Γιατί να μην είναι. Το θέλω πάρα πολύ. Πιστεύω και όλοι μα το θέλουμε, αδερφή, να ακούμε πάντα τη φωνή του πνεύματο του Αγίου. Κακό στον εαυτό του κάνουν οι άνθρωποι αυτοί. Αδερφή μου. Και λέει κάτι στη Β' Τιμοθέου, ο Απόστολο Παύλο για τον Ιμένιο και τον Φιλιτό, αυτοί τα ψευδοδάσκα λέγανε ότι ήδη έγινε η ανάσταση. Και ζούμε τώρα έτσι σε ένα όνειρο, ξέρω εγώ, έγινε η ανάσταση. Πλάνε αδερφοί. Και αποσπάνε τι ψυχέ των, τον ακάκων αδερφών. Και τελειώνοντα, αδερφοί, γιατί η ώρα πέρασε, λε την προσδρομή στο 16 κεφάλαιο κάτι. Να το, να το, δούμε στο τέλος τέλος λέει κάτι για αυτού τους ανθρώπους για τους από τους οποίους πρέπει να φυλαγόμαστε, αδερφοί, στην προς 16 κεφάλαιο, λέει, σελίδα 1006, λέει, από το 17 εδάφιο. Σας παρακαλώ δε αδελφοί να προσέχετε τους ποιούντας τας διχοστασίας και τα σκάνδαλα εναντίον της διδαχής. Βλέπετε. Δηλαδή, τι, μιλάνε ενάντια συνηγίων ή δασκαλία. Ναι, αδελφοί. Ναι. Άσε τι λέει αυτό, άσε πώ τα λέει αυτό. Εγώ τα ξέρω καλύτερα, εγώ τα λέω καλύτερα. Έτσι είναι, άσε αυτόν τι λέει. Μιλά για αυτόν τον οποίο ο Θεό έβαλε ή για αυτού του οποίου ο Θεό έβαλε. Πα και αντιστέκεσαι, θα πάω να αντισταθώ στου που ο Θεό του έχει βάλει να οδηγήσουν το λαό του Θεού σωστά, να διαφυλάξουν το λαό του Θεού, αδερφοί, ώστε να τελειοποιηθούν, ώστε να γιαστούν, να καθαριστούν, να δουν μια μέρα το πρόσωπο του κυρίου. Ενάντια τη διδαχή, την οποία εσεί εμάθατε, λέει. Ακούτε, αδερφοί. Δεν πρέπει να είμαστε αμαθεί, αδερφοί. Πρέπει το μυστήριο, το μυστήριο τη πίσω να το ξέρουμε. Μυστήριο για μα είναι αποκεκαλυμμένο, βέβαια. Τη διδαχή του Χριστού να την έχουμε μέσα μα, στην καρδιά μα οποίο εσύ σε εμάθατε και απομακρύνεστε από αυτόν. Φύγετε. Γιατί. Διότι τι δεν δουλεύουν στον κύριων ημών σου Χριστών. Δουλεύουνε, το λέει. Αλλά την εαυτόν κυρία, να περάσουν αυτοί καλά, Αδερφοί να εκμεταλλεύονται του αδερφού, την εκκλησία, αλλά την εαυτόν κυρία και διαλόγων καλών, προσέξτε, όχι κακών λόγων. Ωραία λόγια. Ω αδερφέ μου, εσύ τα λες. Μέλι στάζεις, κυρίθρα από τα χείλη σου. Ναι, μέλι, πολύ ωραία τα λες. Και διαλόγων καλών και κολακευτικών εξαπατώσει τα σκαρδίες των ακάκων. Ο Θεός να μας φυλάει. Έχω περάσει από πολλά μονοπάτια αδερφοί, από επίστεψα. Έχω δει αποχρώσει. θρησκείες, αιρετικοί μας έχουν χτυπήσει την πόρτα. Αδερφοί, θρησκόλητοι μα έχουν χτυπήσει την πόρτα. Και ο καθένα έλεγε τα δικά του. Αδερφή, μέσα στην εκκλησία του Ιησού Χριστού άκουσα όλη την αλήθεια. Την πίστεψα, τη δέχτηκα. Και α σα πω και τα άλλα, πρέπει να την αγαπήσουμε κιόλα. Γιατί αν δεν αγαπάμε κάτι, το χάνουμε. Να αγαπήσουμε τον κύριο πάνω απ' όλα, να μην το χάσουμε και το λόγο του Θεού, αδερφή, πάνω απ' όλα τα βιβλία του κόσμου, αδερφή, να αγαπάμε το λόγο του Θεού, γιατί αυτό είναι η ζωή μα και αυτή είναι η τροφή μα. Προσέξτε. Ο άνθρωπο δεν ζει μόνο εψωμί αλλά με κάθε λόγο που εξέρχεται από το στόμα του Θεού. Αμήν. Ο Κύριος να μας ευλογήσει.